www.papakipod.gr Αστρολόγος αλλά όχι αστρολόγος May I have your Είμαι η Αγγελική Μανουσάκη Είναι ένα podcast στο pod.gr που μιλάμε σοβαρά αλλά όχι σοβαρά για τα ζώδια ναι, 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 ναι. Αστρολόγο, αλλά όχι αστρολόγο, αγγελική μανουσάκι. Μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο του ανάδρομου Ερμή και των Πανελληνίων ταυτόχρονα. Λουζ! Όχι, παιδιά, σα έχουμε πάρα πολύ καλή τύχη. Παρ' όλα αυτά έχει ανοίξει και ταυτόχρονα και η εστίαση. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να βγείτε τα πρώτα σα ραντεβού με αυτού που καβλαντάγατε και με αυτέ που καβλαντάγατε προηγουμένω όλο αυτόν τον καιρό και έχετε αυτό το, την καύλα να βγείτε έξω. Πάμε λοιπόν ζώδια και πρώτα ραντεβού, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι θα συναντήσει. Ούτε τώρα θα ξέρει, γιατί. Δεν σου φαντάζομαι, ο καραδοκεί. Anyways, αυτό. Πάμε. <Κιλήσι> κρυό. Ο κρυό είναι αυτό που θα σε μπερδέψει. Θα βγείτε ραντεβού. Πε μου, πάμε για ποτό. Πάμε για καφέ. Θε να πιάσουμε τον καφέ. Πιάσουμε τον καφέ. Που είναι ο πιο δύσκολο. Παιδιά, αυτό, σε παρένθεση, το πιο δύσκολο ραντεβού είναι ο καφέ. Μην το κάνετε. <Κιλήσι> <Συλήσι> <Συλήσι> Ή πρέπει όντω να μιλήσετε. Ενώ με το ποτάκι θα χαλαρώσει λίγο, θα λυθεί η γλώσσα, θα... θα χαλαρώσει και το σώμα. Είναι πιο εύκολο ρε παιδάκι μου. Στον καφέ είναι σαν να. Καλύτερα πηγαίνετε μια βόλτα, περπατητή. Τέλο πάντων, θα σου πω εγώ. Βγαίνετε για καφεδάκι. Με τον κόμενο, με τον κρυό. Σκάει αυτό, χαλαρό τύπο, όπω να είναι. Εσύ, έχει κάτσει και έχει ετοιμαστεί 8.000 ώρε. Έχει κάνει το make-up be natural in 8 hours. Δηλαδή, βάψου σε 8 ώρε για να φαίνε φυσική whatever. Ε, ναι, έχει βάλει ρε παιδάκι μου τα ρούχα που ξέρει ότι σε ταιριάζουν και σε κόβουν και σε ράβουν και σου πάνε. Έχει χτενιστεί και σκάει ο μαν λέτσο, περιποιημένο λέτσο, αλλά λέτσο. Και σκάει sky... και αρχίζει και σου λέει για την πρώην του. Και αρχίζει και σου λέει για, τα πρα... για, για φιλίε, για από εδώ, από εκεί. Αρχίζει και σου λέει για τα σχέδια για το μέλλον. Μια σου αρχίζει και σου λέει πράγματα που σε βάζουν σε σκέψει αυτό το ραντεβού είναι όντω ραντεβού. Είναι όντω η ερωτική διάθεση. Τι κάναμε σεξ την τόσο καιρό. Δεν έχω καταλάβει. Για ποιο πού λόγο. Εγώ τώρα έχω βγει ραντεβού μαζί του. Με μήπω με βλέπει φιλικά. Με είδα και άλλαξε γνώμη. Α! Τι ω σου δημιουργεί αυτέ τι αμφιβολίε. Ταύρο. Στον Ταύρο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στον πρώτο ραντεβού. Βέβαια, είναι λίγο επίπονα. Και υπάρχει πάλι αυτή, αυτή η ενηγματική ατμόσφαιρα. Βγαίνεται ραντεβού. Και άμα είναι γκομεν τα βρύνα, γκόμενα τα βρύνα. έχει κάτσει με ένα ενηγματικό ύφο, έχει κάνει και τα χίλια της αροφός έτσι κάθεται, σε κοιτάζει και σε παρακολουθεί δεν ακούει λέξη από τη λες λέξη, το μόνο που την νοιάζει είναι να σε γυνέψει ο άντρας ταύρος από την άλλη κάθεται σε κοιτάει και αναλύει κάθε σου κουβέντα. Σε περιμένει στη γωνία. Δεν θα σου μιλήσει, απλά κάθεται και ακούει. Μη σου πω ότι τον έχω κάνει και εικόνα για κάποιο λόγο με ένα λευκό πουκάμισο. Γενικά έρχεται πάρα πολύ περιποιημένο, του το δίνω αυτό. Είναι πολύ περιποιημένο ο τάβρο. Βέβαια, ενδέχεται αν θα κεράσει. Ή θα κεράσει και θα του σκιστεί η καρδιά στα δύο, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Πάντω, είναι ενηγματική η φάση στο πρώτο ραντεβού με τον τάβρο, γιατί εσύ στο mood. Τι άλλο να πω, Τι να πούμε? Είναι αυτό που μπορεί να κάτσει να μπει αυτά. Τα ίδια. Σε άλλα. Πω πω δεν έχω χειρότερο Εκεί εκεί θέλω να τα σπάσω όλα Δίδυμος Τους λατρεύω τους δίδυμους δεν είπε ποτέ κανείς Αλλά τέλος πάντων τους λατρεύω στα πρώτα ραντεβού Γιατί και κρατάνε την ερωτική ατμόσφαιρα στο 100% και σε κάνουν να νιώθεις 100% άνετα και δεν είναι γλίτσες με τα κομπλιμέντα, σου κάνουν το κομπλιμέντο ρε φίλε, αλλά δεν είναι γλίτσια κομπλιμέντο, θα φτάσω και εκεί. Είναι πάρα πολύ καλή στα πρώτα ραντεβού, στα επόμενα είναι το πρόβλημα που κάθε, που κάθε ραντεβού με τον Δίδυμο φαντάζει όχι το ίδιο. Είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Θα πείτε τα ίδια πράγματα γιατί στο πρώτο ραντεβού, άμα βγει με δίδυμο, θα τα έχετε αναλύσει fucking όλα. Όλα! Επίση είναι πάντα αρχή με τέλο. Θα θέλει να ακούσει την ιστορία τη ζωή σου. Cool. Και να σου πει και την ιστορία τη ζωή του. Not cool. Δηλαδή θα σου πει παιδική ηλικία να παρακαλά να μην έχει περάσει κάτι χοντρό στη ζωή του. Να το παρακαλά αυτό γιατί θα το ακούσω όλη σου τη ζωή. Άμα μπλέξει με δίδυμο και σου πει στο πρώτο ραντεβού ότι υπάρχει πρόβλημα οικογενειακό στο σπίτι, θα το ακούσει μετά μια ζωή. Μια ζωή θα το ακούσω. Αυτή τη δουλειά θα κάνετε. Να το ξέρει αυτό. Αυτό. Τέλο πάντων, όμω, είναι πάρα πολύ ευχάριστα τα πρώτα ραντεβού. Είναι πάρα πολύ ωραίε οι επιλογέ. Τι επιλογέ τρεπέζουν που θα πάτε να πιείτε τον καφέ στον ποτό σα, το ότι να είναι. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σου. Γίνεται συζήτηση. Όλα καλά και όλα ωραία. Καρκίνο. Έχετε καταλάβει την αντιπάθειά μου σε αυτό το ζώδιο. Παρ' όλα αυτά, θα πω ότι αυτό το πρώτο ραντεβού είναι καταστροφικό. Γιατί είναι καταστροφικό, Είναι καταστροφικό για κάποια ζώδια σαν εμένα. Για έναν, α πούμε, ηχθή ή για κάποιο. Για έναν παρθένο μπορεί να είναι κομπλέ. Αλλά όταν βγαίνω ραντεβού με έναν καρκίνο και αρχίζει και μου κλαίγεται. <κλήγε> γιατί κλαίγεται. Κλαίγεται για, την, για τον πρώην που τον πλήγωσε πάρα Κλαίγεται για το ότι δεν έχει να πληρώσει τον νίκη. Κλαίγεται γενικά κλαί, μια κλαούνα. Χρειάζεται συμπαράσταση και θέλει και αυτό. Είναι, είναι μια παγίδα. Το κάνει διερευνητικά για να δει αν εσύ... Είσαι έτοιμη για σχέση, είσαι έτοιμη να με υποστηρίξει συναισθηματικά, είσαι έτοιμη να το τραβήξει αυτό το γολγοθά. Άμα σ' αρέσει ο γκόμενο ή η γκόμενα καρκίνο, πα στο διάλογο, πάει το παλιάμπιλο, δείξε κατανόηση και συμπαράσταση. Αν δεν θέλεις να μπει σε αυτό το toxic τρυπάκι, μη δώσεις. Αλλά γενικότερα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο αρχίζει και κλαίγεται. Ταυτόχρονα βέβαια έχει πάρα πολύ χιούμορ. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Όχι αυτό σαρκαστικό χιούμορ. Θέλω λοιπόν, όμω γενικότερα ήθεσε στα πρώτα ραντεβού να σου βγάζει τα εσόψυχα. Το οποίο μένα προσωπικά με αποθεί. <ΣΣ2> Ο Λέων στα πρώτα ραντεβού. Ο Λέων στα πρώτα ραντεβού μπορεί να σου φανεί αντιπαθητικό. Ε, όμω, όμω, είναι κυμπάρη προσπαθεί να σου κάνει καλή εντύπωση. Έχει προσέξει την εμφάνισή του. Προσέχει και εσύ σε, σας σκανάρει από πάνω μέχρι κάτω. Κάνει αυτό το πράγμα το. Α, ξέρω εγώ. Για να δω. Έχει βάψει τον ήχο Τον βάψει τον ήχο. Δεν έχει σημασία αν του αρέσει το χρώμα ή όχι. Θέλει να δει ότι μπήκε στη διαδικασία. Θέλει να σου πει γενικότερα παίζει ένα σκάνινγκ. Δεν θα πολυμιλήσει, δεν θα ανοιχτεί γιατί θέλει να δει ότι υπάρχει λόγο να το κάνει. Στο πρώτο ραντεβού δεν είναι η ώρα που θα το κάνει. Το πρώτο ραντεβού με τον Λόντα θα είναι κάπω βαρετό γιατί θα παίζει μια, τα πρώτα διερευνητικά, τα βλέμματα, υπάρχει α πούμε, σεξουαλική άβρα. Επίση, ο Λέον είναι από τα ζώδια μαζί με τον Παρθένο που θα φτάσω και εκεί, που πρέπει να κάνετε σεξ στο πρώτο ραντεβού. Σε περίπτωση που πάντα θε να κάνετε σεξ στο πρώτο ραντεβού, έτσι. Τέλο πάντων όμω, άμα θε και το κάνετε. Αυτό μου εξυπηρετεί πάρα πολύ τον Λέων και τον Παρθενό, γιατί παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο το vibe, το αν ταιριάζουν τα σώματα, άμα σ' αρέσει. Οπότε το κάνει και αυτό λίγο διερευνητικά. Δεν θα είναι το σεξ αυτό που θα είναι για πάντα, αλλά θέλει να δει αν ταιριάζεται σε όλα. Γενικά ο Λέων δεν θέλει να χάνει το χρόνο του. Σιγά μαλάκα! Συγγνώμη. Παρθενό. Με τον Παρθενό εδώ πέρα τι γίνεται. Είναι από τα ζώδια, τα οποία άμα μπουν στη διαδικασία να βγουν ραντεβού, είναι σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, μπορεί να έχουν 10 άτομα στην Καβάντζα και στην Καβλάντα ότι θα μιλάμε στο chat, θα παίζουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα συναντιόμαστε έξω και όλα καλά, αλλά δεν βγούμε ραντεβού ποτέ. Το ραντεβού είναι σημαντικό για τον Παρθένα. Στο πρώτο λοιπόν ραντεβού θα παιχτούν κάποιε κριντζιέ. Δηλαδή, αυτό έχει μπει στη διαδικασία στο μυαλό του να βγει ραντεβού, άρα είναι σημαντικό. Άρα είναι και για σένα έτσι. Έτσι νομίζει. Πω για σένα, εσύ μπορεί να έχει βγει έτσι ένα ραντεβού, ρε παιδί μου. Να είσαι χαλαρή. Αυτό μπορεί να παιχτεί ατάκα, α πούμε, το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, να πάμε πάτμο. Πάμε διακοπέ. Ή ξέρω εγώ, έχει μια συναυλία σε ένα μήνα. Θε να πάμε. Το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε μπόλιβαρ. Ε, από εδώ, από εκεί. Εκεί είσαι σε φάση, εσύ. Δεν ξέρω, μπρο, αν θα μιλάμε σε ένα μήνα. Δεν είμαι σίγουρη. Ζυγό. Ο ζυγός στο πρώτο ραντεβού είναι το άγχος προσωποποιημένο. Έχει ένα αερολίν στην τσάντα. <laughs> σου φαίνεται, λέει κάτι, κάτι, κάτι πετάει κάτι ατάκες. Δηλαδή είναι και από αυτά τα ζώδια τα οποία σκέφτονται κάτι και μπορεί και να ξεχαστούν και να το πούνε. Δηλαδή προσπαθεί να απασχολήσει το μυαλό του μάσχε τα πράγματα για να μην πει μαλακία. Εσύ ταυτόχρονα μιλάς, δεν σ' ακούει και μπορεί να σου πετάξει κανένα... Ναι, έχω αφήσει το σίδερο ανοιχτό ίσω, ξέρω εγώ. σω δεν κλείδωσα την πόρτα. Δεν ξέρω τι θα γράψω στου πανελίνε. Και να του κοιτάξει να του πει τι. Να σου πει. Τι κάτι δικό μου σκεφτόμουν να σε άκουγα όμω και να σου πει αυτή τη φάση, ξέρω εγώ. Το ραντεβού εξελίσσεται πολύ περίεργα. Παρ' όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ περιπημένο. Θα μυρίζει υπέροχη κολόνια. Θα έχει φροντίσει να φαίνεται περιποιητά περιποιημένο. Καταλάβατε τέλο πάντων. Είναι πολύ καλό το ραντεβού. Απλά θα γίνει σίγουρα κάποια γκάφα. Θα ρίξει κάποιο ποτήρι. Θα γίνει, θα γίνει λίγο ρεζιλ. Μπορεί και να σκοντάψει να κάτω. Είναι είναι ατσούμπαλο ούτω ή άλλω. Είναι ούτως ή άλλω, πώ το λένε, το άγχο, αν είχε σώμα. Ε, θα είναι ένα αστείο ραντεβού. Εγώ, εντάξει, τα απολαμβάνω τα ραντεβού με του ζυγού. Το, τα πρώτα. Το πρώτο είναι απολαυστικό. Τα υπόλοιπα δεν μου αρέσουν τόσο. Γιατί πέφτει η ανάκριση μετά. Μετά είναι η ανάκριση που ήσουν. Δεν ήσουν. Άλλο παρά με αυτό. Σκορπιό. Ο σκορπιό στο πρώτο ραντεβού είναι full ευχάριστο και μοιάζει λίγο με τον κρυό. Είναι πολύ φιλικό, κάνει πάρα πολύ πλάκα. Όμω πετάει και τη σεξουαλική του σποντίτσα, το σεξουαλικό υπονομένο. Γενικά, ο σκορπιό στο πρώτο ραντεβού το πάει στο φάσομα, στο σεξ. Γενικά το πάει στην σωματική επαφή, στο touch. Ε, πράγμα το οποίο μπορεί η οποιαδήποτε κοπέλα ή οποιοδήποτε. Γκόμενος να μην το έχει αυτό στο μυαλό του. Τι λέω, όλοι το έχουμε στο μυαλό μας. Στο πρώτερο που δεν γίνεται να μην το έχει στο μυαλό σου. Anyways, είναι πάρα πολύ ευχάριστος. Προτιμάει σίγουρα να πάτε κάπου για τύπου ποτό, αλκοόλ ή κάτι τέτοιο. Αλλά θα τον δεις Άμα σε γουστάρει, όντω θα το καταλάβει από κάτι συγκεκριμένο. Άμα αρχίσει να πιάνει φιστίκια. Ξέρει αυτά τα πινελίκια που βάζουν γύρω από το αλκοόλ. Γενικά να κάνει νευρικέ κινήσει με το χέρι του, να ξέρει εκεί γουστάρει πολύ. Άμα τον δει, απλά να γυρνοβολάει το ποτό του, να πίνει ένα ποτό μόνο γιατί είναι και γκρυφαλκόλα ο σκορπιό. Δεν, κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά το ραντεβουδάκι σα. Δεν θα βγει σε καλό. Αλλά γενικά είναι ένα από τα καλά ραντεβού με το σκορπιό θα μιλήσετε πολύ, θα με βαθύνετε, γιατί γενικά ο Σκορπιός είναι του βάθους. Βέβαια είναι τόσο του βάθους που χάνουμε λίγο την, ε, το επίπεδο. Έσο. Καταλάβετε, εγώ πιστεύω ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Ειδικά με εσύ και εσύ είναι ρένιο ζώδιο, θα πολύ ωραία. Θα, κάθε, θα βγάλετε εκεί ψυχολογικά, θα τα κάνετε όλα ωραία. Αυτό. Το Ξώτης. Ανόφελο θα το χαρακτηρίσω το πρώτο ραντεβού με το Ξώτη. Ανόφελο και αχρίαστο. Είναι, είστε συνέχεια σε, σε μια φάση του άβολη. Είναι άβολο ο τοξότη. Ο τοξότη είναι σαν το σκυλί. Θέλει χρόνο να προσαρμοστεί. Θέλει χρόνο. Τι να τον κάνει. Οπότε, άμα δεν γνωρίζει ο τοξότη τα vibes και ποια είναι η φάση σα μεταξύ. μεταξύ πώ να μιλάει, ποιο είναι ρε παιδί μου, ποια είναι η κουλτούρα σου, πώ βγαίνει, ε, πού βγαίνει, ποιε είναι οι αντιλήψει σου, δεν μπορεί να κάτσει να σου μιλήσει. Θέλει πρώτα να βγει, θα κάτσει σαν τον μπούφο, σαν τον βούδα, σα κοιτάει. Θα σε κοιτάζει, σου κάνει και κανένα έτσι λίθιο πενιγμό με το μάτιξη και ένα μηδίαμα. Ε, Λίγο ανώφελο σου λέω, ραντεβού είναι από τα βαρετά ραντεβού. Δεν παίζει να βγει με το ξότη στο πρώτο ραντεβού και να πει πέρασα τέλεια. Απ' την άλλη, όμω με τι τοξοτίνες θα σε βρει μία περιπέτεια. Αυτή από το άγχο τη, που γενικά δεν είναι αγχωτικό ζώδιο, αλλά θέλει ρε παιδάκι μου να μην μπει τη μαλακία, γιατί θα την πει τη μαλακία, οπότε μπορεί και να σου γίνει ντύρλα να τη μαζεύει από το πρώτο ραντεβού. Μπορεί εκεί που κάθεσαι, α πούμε, να έχετε πάει για καφέ να παραγγείλει ένα κλαμπ σάντου, το οποίο ρε παιδί μου δεν το κάνει στο πρώτο ραντεβού γενικά. Αλλά εγώ το δίνω, respect, τα σπέκια μου γενικά στι τοξοτίνε, οι οποίε θα κάνουν το πιο κάτι κουλό. Οπότε θα τραβήξουν σίγουρα την προσοχή. Γι' αυτό βγαίνουν και τα πάνε καλά με του κρύου που το θέλουν το κουλό του. Οπότε ναι, είναι γενικά και οι τοξοτίνε. Σπα... Ο τοξότη είναι κουλό. Αυτό είναι κουλό. Θα γίνει κάτι κουλό σίγουρα στο πρώτο ραντεβού. Εγώ καιρό. Ο εγώ καιρό είναι. Αχ, στο πρώτο ραντεβού. Πολύ φλέξ, ρε μαλάκα. Πολύ φλέξ. Πολύ εγώ αυτό, εγώ εκείνο, εγώ θα κάνω αυτό. Οι γονεί μου εκείνο. Οι γονείς μου... Με έχω πιάσει τώρα, Μπέντ Μάντμπαναγιά, με έχω πιάσει να λέω τα επιτεύγματα του αδερφού μου σε πρώτο ραντεβού για να εντυπωσιάσω. Γιατί δεν είχα τότε να δείξω εγώ κάτι. Οπότε τότε έλεγα τα δικά του. Και μαλάκα εκείνη τη στιγμή που το έκανα, το αντελήφθη που το έκανα, και λέω Μαλά, κάτι κάνει, αλλά δεν μπορούσα να το κόψω γιατί είχα ήδη ξεκινήσει την κουβέντα και. Τέλο πάντων, νομίζω ότι είχα... είχα, βγει και με το ξότι. Anyways, δεν σα αφορά αυτό. Γενικά, ο, εγώ καιρό είναι μη και τον υποτιμήσει. Λε και είχε κανένα σκοπό, ξέρω, ο πρώτο ραντεβού είναι. Γενικά, προσπαθεί να σε προλάβει. Είναι σαν ε, μια ηλίθια τίγρη, πραγματικά ηλίθια τίγρη, η οποία σε γριλίζει ενώ δεν είχε εσύ σκοπό να τη κάνει κάτι να Χαζεί παρομοίω, καταλάβατε όμω. Αυτό, προσπαθεί να προλάβει καταστάσει. Ξεκαθαρίζει πάρα πολύ. Α, μαλάκα. Αυτό το πράγμα το ξεκαθάριζε. Ξεκαθαρίζει ότι εγώ δεν είμαι γι' αυτό. Ξεκαθαρίζει ότι εγώ δεν είμαι γι' αυτό. τη γαμίξε, όποιο σε ρώτησε. Ποιο σε ρώτησε. Πολύ κακό το πρώτο ραντεβού. Γενικά με εγώ καιρό. Ε, μπορεί και να σε ειρωνεύεται. Άμα δεν του αρέσει το ραντεβού, ή άμα του αρέσει και πάρα πολύ το ραντεβού, μπορεί να ειρωνεύεται. Ε, γιατί έτσι είναι το χιούμορ του, για να κάνει σαρκαστικό. Οπότε θα ειρωνεύεται, θα είναι κάποιο. Οπότε αμέσω είσαι normal και θα κοιτά άλλε. Τι ξέρω εγώ για ποιο λόγο βγήκαμε τώρα. Κοιτάει πάρα πολύ τι, τι φορά πάνω σου, πόσα λεφτά έχει στο πορτοφόλι σου. Ε, όχι γιατί θέλει να στα φάει. Απλά θέλει να δει αν έχει σκοπό εσύ να του φας λεφτά, αν δεν έχει λεφτά πάνω σου. αλλά κάνει τρελή εγώ και Δεν πάνε καλά. Υδροχό. Με τον υδροχό η φάση είναι λίγο cringe τα πρώτα ραντεβού. Γιατί για να βγείτε ραντεβού... πάει να πει ότι σε έχει ερωτευτεί. Εσύ μπορεί όμως να μην έχεις ερωτευτεί. Που σημαίνει ότι θα βγείτε... και θα υπάρχει ένα, μια απόλυτα άβολη κατάσταση... πολύ άβολη όπου θα είσαι σε μια φάση του που αυτό θα προσπαθεί να σου δείξει με κάποιο τρόπο ότι ναι, ναι, ναι πάρα σωστός, είναι πάρα πολύ σωστό, είναι πάρα πολύ ντροπαλό και ντροπαλή ταυτόχρονα, ισχύουν και τα δηλαδή, δύο, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ ανεξάρτητη, είναι και πάρα πολύ δυναμική και ότι εντάξει, και αν δεν γουστάρει κιόλα, ε, δεν έχασα τίποτα. Οπότε σε μια σύγχυση σε φάση, δεν έχω καταλάβει μπρο μου, γουστάρει δεν γουστάρει. Ποιο είναι ακριβώ το point τη φάση. Επίση, πολύ flex, αλλά flex σε φάση είμαι ο καλύτερο. Σε τι και να κάνω. Είμαι ο καλύτερο. Και ναι, μεν εγώ έχω την έχω πατήσει λίγο μαζί σου και ξύλο πράγματα, Α, αυτά όλα τώρα στο πρώτο ραντεβού. Που αντί να γνωριστείτε, γίνεται μια ηλίθια μάχη, ένα ηλίθιο πόλεμο και ένα ηλίθιο. Που, γενικά δεν μπορεί να, 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 να το ορίσει το πρώτο ραντεβού με τον Ιδρυοχώ. Α, επίση, πολλέ βλακίε. Θα ακούσει πολλέ βλακίε μαζεμένε. Θα του ξεφεύγουν εκεί που θα έχει στο μυαλό του ότι ξέρει κάτι πρέπει λίγο να λαφρύνει τη φάση θα μπορεί να ακούσει, πούμε, μια ιστορία από το δημοτικό. Μπορεί να ακούσει κάτι να σου λέει, α πούμε, μια ιστορία για μια δασκάλα του που τη λένε έτσι κι αλλιώ. Και, και, θα θα σε, σε φάση. Δεν ναι, με νοιάζει τι έγινε. Αυτά για του υδροχώρου. Τι να σου πω, λίγο ψωνάρε είναι. Προσέξτε, κόψτε του στον αέρα από την αρχή, ε, όποιο γίνεται με υδροχώρου. Εγώ αυτό πιστεύω. Πρέπει να κόψει τον αέρα, πρέπει να κόψει το βίχα. Ο επίλογο των ζωδίων, ο ηχθή. Ο ηχθή, ο ηχθή, ο ηχθή, ο ηχθή, εμένα μου αρέσει τα πρώτα ραντεβού. Είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό γιατί έχει στο μυαλό του ότι ούτε πρέπει να κουράσει, ούτε πρέπει να μην κουράσει. Ότι ε, γενικά τα έχει όλα οργανωμένα στο μυαλό του. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα script, ένα σενάριο στο πίσω μέρο του κεφαλιού του, το οποίο παίζει σαν παραγωγή συνέχεια. Πιστεύω ότι το πρώτο ραντεβού με την καθεμιά είναι το ίδιο πρώτο ραντεβού που κάνει από το πρώτο 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 του ραντεβού. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει τα πρώτα του ραντεβού. Να χανεύρω κάθε φορά που λέγα πρώτα ραντεβού. Έχει ξεκινήσει να βγαίνει, πε α πούμε στα 14, στα 15. Είναι, έχει φτάσει 30, είναι το ίδιο ραντεβού. Είναι το ίδιο ακριβώ, παιδιά. Το ίδιο. Έχει την κασέτα τα δοκιμασμένα. έτσι τα ονομάζει. Τα δοκιμασμένα. και το πατάει. Οκ, okay, είναι καλό. Γιατί υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό. Εγώ το ακούω. Δεν, ε, από το να βγαίνει και να λε ότι σου κατεβαίνει, χίλιε φορέ να σε ηχθεί και. Μα αλλάξει πολύ καλά λόγια, λέω. Δεν τελευταίο καιρό. Τι μου συμβαίνει. Λέτε να την έχω πατήσει με ηχθεί. Όχι. Παρακάτω. Από το να βγαίνει και να λε βλακίε, τι βλακίε του Παρθένου και τι βλακίε του Τοξότη και τι βλακίε του Εγώ χίλιε φορέ να σε ηχθεί και να λε τα δοκιμασμένα. Μια χαρά είναι τουλάχιστον τα δοκιμασμένα. Δεν μπορεί να κρίνει μετά. Αυτό. Αυτά από μένα, να έχετε ένα πολύ καλό διάβασμα για όσους διαβάζετε. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Ήμουν η Αγγελική Μανουσάκη, η αστρολόγος αλλά όχι αστρολόγος. Καλή σας συνέχεια. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.